Τότε αυτό που λέμε, και είναι και ο κύριος Βασιλάκος κοντά μου και τον ευχαριστώ πολύ και θα είναι πολύ χαρά του, θα καταλάβετε. Δεν θα σας φαίνεται καθόλου υπερβολή ότι μιλάμε για κάτι το οποίο πραγματικά αλλάζει τον κόσμο, ίσως περισσότερο από οτιδήποτε άλλο μέχρι τώρα. Και όπως κάθε τι που φέρνει μια τόσο μεγάλη αλλαγή, έχει θετικά και αρνητικά. Οι αλλαγές είναι ευπρόσδεκτες. Δεν μπορεί κανείς να τις αντιμετωπίσει φοβικά. Αλλά από την άλλη μεριά, πρέπει να αντιμετωπίσει τις κακές τους επιπτώσεις. Το λέω έτσι γιατί μιλάμε για μια τεχνολογία που μπορεί να αναδιαμορφώσει τα πάντα και για να το πούμε έτσι και πρακτικά, κύριε Βασιλάκο. Ας ξεκινήσουμε από το 15χρονο. Ο 15χρονος δεν είναι απλή ιστορία. Δεν είναι απλό, είναι πολύ σύνθετο. Για να ακούσουμε. Πλήρωσε με κρυπτονομίσματα. Δεν μπορούσε να πληρώσει με κάρτα πιστωτική, με PayPal, με κάποιον άλλο τρόπο. Διακόπτω και πλήρωσε την υπηρεσία με κρυπτονομίσματα. Οι υπηρεσίες αυτές δίνονται με τη μορφή δοκιμής για κάποιο διάστημα δωρεάν. Όχι αυτές οι τόσο εξειδικευμένες για τις φωτογραφίες. Σωστά. Αλλά άλλες που φτιάχνουν κείμενα ή που δημιουργούν ζωγραφικούς πίνακες. Λες κάτι, γράφεις ένα τίτλο και σου βγάζει ένα κείμενο. Τα λέγαμε και χθες. Ζητάς ένα πίνακα και σου φτιάχνει ένα πίνακα. Μετά για να μπεις πιο βαθιά, να κάνεις πιο πολλά, να επεξεργαστείς πράγματα, αρχίζεις να αγοράζεις προγράμματα. Σωστό. Ο πιτσιρικάς λοιπόν ο 15χρονος αγόρασε προγράμματα και πλήρωσε και με κρυπτονομίσματα. Πλήρωσε 10 δολάρια για 10 τουλάχιστον φωτογραφίες για να μπορέσει να τις ανεβάσει, να τις επεξεργαστεί. Η διαδικασία ανεβάσματος γίνεται με σύστημα που ελέγχει ότι είσαι άνθρωπος και ότι έχεις τα δικαιώματα της φωτογραφίας που ανεβάζεις. Ανέβασε τις φωτογραφίες. Τώρα ελέγχει αν έχεις τα δικαιώματα. Κανέναν έλεγχο δεν έκανε γιατί ο νεαρός δεν είχε τα δικαιώματα, ήταν φωτογραφίες. Όμως είδε ότι αυτός ενσυνείδητα με ευθύνη του, ποινική και νομική, ανέβασε τη φωτογραφία. Δεν ήταν τυχαίο γεγονός. Δεν ήταν κάτι που δεν ήλεγχε. Μάλιστα. Μπήκε, την ανέβασε, την έκανε γυμνή. Υπάρχουν 3-4 site, Nudify Me, Deep Nude, διάφορα που τα κάνουν όλα αυτά. Έκανε την προδρομή της φωτογραφίας, την πόσταρε στα social media με το πρόσωπο των κοριτσιών, αποκάλυψε πρόσωπο που είναι παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Γιατί είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είμαστε Ελλάδα, γιατί προστατευόμαστε, γιατί αν ήμασταν σε άλλη χώρα δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε τίποτα. Έτσι σχηματίστηκε δικογραφία και να ξέρουν τώρα και να στείλουμε το μήνυμα στους γονείς ότι είναι παράνομο αυτό όταν το κάνει το παιδί, δεν χρησιμοποιώ το σώμα άλλου, δεν χρησιμοποιώ το πρόσωπο άλλου και έχει ευθύνη και ο ανήλικος τον οποίο τον κυνηγάμε και ο κηδεμόνας και ο γονιός. Δεν παίρνω λοιπόν εγώ τη φωτογραφία και να την κάνω fake volant στο ίντερνετ. Ένα λεπτό, γιατί για κάποιον που δεν ξέρει μπαίνει ένα ερώτημα. Λέει ρε παιδάκι μου, τώρα γίνεται όλος αυτός ο θόρυβος και σωστά διότι τα κορίτσια αυτά πραγματικά εκτέθηκαν. Αλλά από την άλλη μεριά, γιατί τι είναι αυτά που λέτε με το AI και τα υπόλοιπα. Θα μπορούσε κάποιος να πάρει ένα κεφάλι, να το βάλει κάτω από ένα σώμα και να φύγει μια φωτογραφία. Και παίρνω εγώ λοιπόν. Ποια είναι η διαφορά? Όταν εγώ παίρνω το σώμα και την εικόνα του Ευαγγελάτου, που κοστίζει κάποιες χιλιάδες ευρώ, για να μην πω πάνω από χιλιάδες ευρώ, δεν έχω δικαίωμα να αξιοποιώ σε τεχνητή νοημοσύνη. Η εικόνα του Ευαγγελάτου προστατεύεται, το σώμα προστατεύεται. Είναι παράνομο. Εννοώ κάτι άλλο, πέραν αυτό που είναι η βάση, γιατί έχετε δίκιο, αυτό είναι η βάση σε όλα. Τέλος. Όμως, εδώ μιλάμε για ένα αποτέλεσμα φωτογραφικό, το οποίο με βάση αυτή την τεχνολογία θεωρείται ρεαλιστικό, θεωρείται πραγματικό. Είναι πραγματικό. Και δύσκολα ανοιχνεύεται. Δηλαδή, όταν πάρεις ένα κεφάλι και το κολλήσεις κάτω από μια φωτογραφία, προφανώς πολύ εύκολα ή λιγότερο εύκολα, πάντως όχι δύσκολα, καταλαβαίνει κάποιος ότι αυτό είναι ένα προϊόν μοντάζ, όπως λέγαμε παλιά. Φωτομοντάζ. Στην τεχνολογία AI θέλει πολλή προσπάθεια και πολλή δουλειά για να καταστεί σαφές ότι είναι προϊόν. Και να πούμε γιατί. Γιατί σκανάρει ο αλγόριθμος τα ρούχα, βλέπει το σώμα από τα εξογκώματα των ρούχων, κάνει φωτορεαλιστική τρισδιάστατη απεικόνηση του σώματος και απέχει ελάχιστα από το πώς θα ήταν γυμνό. Ένα λεπτό τώρα. Εδώ μπαίνει λοιπόν το άλλο ερώτημα. Μα είναι δυνατόν αν κάποιος φοράει ρούχα να είναι τόσο ρεαλιστική η απεικόνιση εκείνου που βρίσκεται κάτω από τα ρούχα? Είναι, γιατί ειδικά στην τεχνητή νοημοσύνη, ειδικά στην επεξεργασία φωτογραφιών και βίντεο, είναι άπιαστος ο αλγόριθμος. Όταν σας λέω άπιαστος, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να σταματήσουμε και να ελέγξουμε άλλα πράγματα. Στο επίπεδο εικόνας, ο αλγόριθμος είναι τελειοποιημένος. Πριν δούμε αυτό που μας έχει φέρει ο κύριος Βασιλάκος που έχει φτιάξει, θέλω να πω το εξής. Στην ουσία, είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται μαζικά κάτι. Κάτι για το οποίο έχουν εκφραστεί ελπίδες και πολύ φόβοι.
Οι μηχανές σκέφτονται μόνες τους. Και λειτουργούν μόνες τους και πλουτίζουν τη γνώση μόνες τους. Αυτό είναι το AI. Δηλαδή, μια μηχανή μαθαίνει να διαβάζει, ας πούμε, το σώμα κάτω από τα ρούχα. Για να το πούμε έτσι. Όσο περισσότερο την ταΐζεις με τέτοια δεδομένα, τόσο γίνεται καλύτερη. Και φτιάχνει αποτέλεσμα το οποίο θεωρείται ότι είναι περίπου απόλυτο. Άψογο, πραγματικό. Ο κύριος Βασιλάκος λοιπόν έκανε το εξής. Να το δούμε και να μας πείτε. Ντρέπομαι, κοκκινίζω τώρα, αλλά έχω τα δικαιώματα και μπορώ και το κάνω. Παρακαλώ. Ανέβασα τη φωτογραφία μου στο συγκεκριμένο site και με έβγαλε γυμνό. Ορίστε, το βλέπετε. Είναι με τεχνητή νοημοσύνη, είναι επίτηδες θολό, γιατί δεν έχει πληρωθεί το αντίτιμο που πλήρωσε ο 15χρονος, για να δείτε ότι δεν είναι απλό το πράγμα. Άρα βάζεις τη φωτογραφία στο site. Βγάζει το γυμνό και μετά πρέπει να πληρώσεις για να στη δώσει καθαρή. Να στη δώσει καθαρή. Και η πληρωμή γίνεται με κρυπτονομίσματα και δεν είχα χρήματα στο πορτοφόλι μου για να μπορέσω να το πληρώσω και δεν θα το πλήρωνα κιόλας, γιατί έτσι ταΐζεις ένα τέρας αδιφάγο, το οποίο βιάζεται, τι βιάζεται, να ελέγξει την ανθρώπινη ζωή. Ουσιαστικά η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι το οποίο, όπως είπε ο Elon Musk, έπρεπε να παγώσει για 6 μήνες. Δεν είμαστε έτοιμοι να την ελέγξουμε. Ένα λεπτό τώρα, γιατί λέμε ότι η τεχνολογία αυτή έχει εξαιρετικά καλά για την ανθρωπότητα, θα κάνει πολύ καλύτερα και γρήγορα τα βήματα στην ιατρική όπου αλλού. Εδώ είναι ένας εφιάλτης αυτό το πράγμα. Και συγγνώμη, δεν είναι εφιάλτης ο εκφωνητής που βγαίνει, ο τεχνητή νοημοσύνη που θα στερήσει ουσιαστικά δουλειές από κόσμο, επειδή θα εκφωνήσει το 12 στην αρχή, θα εκφωνήσει το 12 μέχρι το πρωί, με δικαιολογία, να κοιμούνται οι συνάδελφοι. Και μετά τι θα πει, θα πάρει και απόφαση και μετά θα αρχίσει να κρίνει τις ειδήσεις και μετά θα φτιάξει και δικό του δελτίο. Ας μην βιαζόμαστε να δείχνουμε τα avatars σαν εξωτικά πουλιά. Γιατί τα εξωτικά πουλιά δαγκώνουν. Να μην βιαζόμαστε. Και αυτοί που βιάζονται να βγάλουν AI εκφωνητές, ας κάνουν μια μικρή παύση, γιατί δεν ελέγχεται. Όμως, τελικά, στην απλοϊκή απορία, είναι καλό για την ανθρωπότητα το AI ή όχι? Χωρίς έλεγχο δεν είναι καλό. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Πόσο εύκολος είναι ο έλεγχος, γιατί από αυτά που δεν είναι τώρα, εύκολος, δεν είμαστε έτοιμοι. Ο έλεγχος είναι υπάρχει. Κάτι το οποίο μάλλον είναι αυτή πολύ τη στιγμή δύσκολο. Που μιλάμε, δεν υπάρχει λουρί στην τεχνητή νοημοσύνη. Γι' αυτό είπε ο Μάσκ παύση. Δεν υπάρχει ο εκδημοκρατισμός της τεχνητής νοημοσύνης που λέει σύμφωνα με τους νόμους του ρομπότ του Ισαάκ Ασίμοφ, πρώτα απ' όλα είναι ο άνθρωπος. Πάνω απ' όλα ο άνθρωπος. Πού είναι ο άνθρωπος λοιπόν όταν γίνεται παραβίαση και ο αλγόριθμος δεν ελέγχει που θα μπορούσε να το κάνει την τράπεζα δεδομένων του Instagram ότι υπάρχει πρόσωπο. Την τράπεζα δεδομένων, οπότε έπρεπε, τι είπαμε. Θα μπορούσε. Σε λίγο θα το δείτε αυτό. Ότι θα ελέγχονται όλα, δεν θα φεύγει τίποτα και θα πληρώνουν δικαιώματα οι διάφοροι πονηροί που χρησιμοποιούν όλα αυτά τα πράγματα. Μέχρι τότε όμως ας μιλήσουν όλοι, να μην συγγύσει κανείς. Είναι μεγάλο προτέρημα της εισαγγελέως που δημιούργησε δικογραφία την πρώτη, γιατί ο νομοθέτης δεν έχει προλάβει στην Ελλάδα να νομοθετήσει για τεχνητή νοημοσύνη. Γρήγορα να νομοθετήσουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ. Όλα αυτά είναι που κάνουν μια καλή, μια συγκλονιστική εξέλιξη, να είναι μια εξέλιξη που έχει και τα κακά της. Να τρέξουμε να προλάβουμε και να χειριστούμε υπεύθυνα τα παιδιά μας, γιατί αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό από όλα. Να δούμε τον Βασίλη Λαυρόπουλο, γιατί σας